Κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι πραγματικά μια σημαντική μέρα για την Σάμμου, για τον Δήμο Ανατολική Σάμμου, για το Βαθύ, καθώς κάνουμε πράξη την δέσμευσή μας να κλείσουμε οριστικά την δομή της ντροπής, όπως πολύ σωστά τη χαρακτηρίσατε, κύριε Δήμαρχε, και ταυτόχρονα να εγκαινιάσουμε επίσημα την νέα δομή που, όπως δεσμευθήκαμε, δημιουργήθηκε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εκτός του αστικού ιστού. Θυμάμαι την επίσκεψή μου σε αυτό το χώρο το 2019, όπου αντίκρισα χιλιάδες κατατρεγμένους ανθρώπους σε άθλιες συνθήκες, εντός μιας δομής η οποία κατασκευάστηκε για να φιλοξενήσει 1.200 ανθρώπους σε μέγιστο αριθμό, να έχουν καταλάβει ουσιαστικά όλη την γειτονική πλαγιά, να έχουν δημιουργήσει έναν καταβλισμό ο οποίος αποτελούσε ντροπή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σήμερα, αν περιηγηθεί κανείς τον χώρο, βλέπει τα απομεινάρια μόνο αυτής της αθλειότητας. Όμως έχουμε ήδη κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Η δομή αυτή καταργήθηκε ουσιαστικά και αποδίδεται στην τοπική κοινωνία, σε συνεννόηση με την οποία θα καταλήξουμε για το πώς θα την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις σας, τις μελέτες σας, και είμαστε εδώ για να κάνουμε πράξη και τη δεύτερη φάση του σχεδίου μας, που είναι αυτός ο χώρος να αποδοθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, είτε για χώρους αναψυχής και άθλησης, είτε για χώρους εκπαίδευσης, είτε για να στεγαστεί το καινούριο Δημαρχείο. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε όλες τις επιλογές που θα μας προτείνει η τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στη νέα δομή. Μια δομή σύγχρονη, μια δομή ασφαλή, μια δομή με ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο, μια δομή της οποίας ο σκοπός είναι να φιλοξενεί προσωρινά, όπως τόνισε και ο Υπουργός, πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι θα φτάνουν στη Σάμμο, έως ότου κριθεί, αξιολογηθεί, αν αυτοί πρέπει να τύχουν καθεστώτος προστασίας. Να πάρουν άσυλο ή σε περίπτωση που δεν πάρουν άσυλο, να επιστραφούν βάσει των διεθνών συμφωνιών στις χώρες προέλευσή τους ή στην Τουρκία, όπως ορίζει εξάλλου η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016. Η δομή σήμερα φιλοξενεί περί τους 300 πρόσφυγες και μετανάστες. Προφανώς, κύριε Δήμαρχε, έχει μεγαλύτερη δυναμικότητα. Εκτιμούμε όμως ότι αυτή θα είναι αχρίαστη. Δείτε το ως μία ασφαλιστική δικλίδα στην απευταία περίπτωση που τα πράγματα χειροτερέψουν και πάλι έντονα. Αυτό όμως εκτιμώ ότι δεν θα γίνει. Και δεν θα γίνει για τον απλούστατο λόγο ότι η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει πράξη την πολιτική της δέσμευση για ασφαλή και δίκαιη φύλαξη των συνόρων της πατρίδας μας. Και σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι αξίζουν ξεχωριστά συγχαρητήρια στις γυναίκες και στους άντρες του λιμενικού σώματος που πράγματι κάνουν μια πολύ σπουδαία δουλειά στη θάλασσα, νύχτα μέρα, 365 μέρες το χρόνο, να κάνουν πράξη αυτήν την κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, η οποία ταυτόχρονα είναι και πολιτική επιλογή της Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει σύνορα στη θάλασσα και στη στεριά. Η Ευρώπη έχει σύνορα στη θάλασσα και στη στεριά και η υποχρέωσή μας είναι αυτά τα σύνορα να τα φυλάσσουμε, χωρίς σε καμία περίπτωση να θέτουμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, διότι για κάθε αποτροπή παράνομης εισόδου, η οποία λαμβάνει η χώρα στη θάλασσα, άλλες τόσες είναι και οι περιπτώσεις όπου το λιμενικό μας με αυτοθυσία σώζει ανθρώπινες ζωές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω με πολύ μεγάλη ένταση και να ευχαριστήσω το λιμενικό μας
γιατί κάνει πράξη αυτήν την αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική που, όπως σας είπα, αποτελούσε κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης. Η εικόνα σήμερα, όχι μόνο στη Σάμο, αλλά συνολικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, είστε εδώ πέρα εκπροσωπώντας με την ιδιότητά σας ως τοπικός βουλευτής και την Μυτιλήνη. Η εικόνα συνολικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα την οποία παραλάβαμε εμείς όταν ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε τη διακυβέρνηση του τόπου πριν από 27 μήνες. Όπως είπε και ο Υπουργός, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2019 κατά 90%. Επαναλαμβάνω, κατά 90%. Ουσιαστικά έχουμε συντρίψει τα κυκλώματα διακινητών, τα οποία εκμεταλλευόντουσαν τον ανθρώπινο πόνο και την απογοήτευση για να μεταφέρουν εναντιαδράς αμοιβή σε άθλιες συνθήκες κατατρεγμένους ανθρώπους, υποσχόμενοι τους εύκολη είσοδο στην πατρίδα μας. Ταυτόχρονα έχουμε δουλέψει πολύ ουσιαστικά και θέλω να συγχαρώ και τις υπηρεσίες ασύλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συντοπίτη σας, τον κύριο Λογοθέτη, ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, έτσι ώστε πολύ γρήγορα να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δικαιούνται καθεστώς προστασίας και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν στις χώρες προέλευσης. Τους πρώτους, η πατρίδα μας θα τους υποδεχθεί με ανοιχτή αγκαλιά και έχει την δυνατότητα και την εμπειρία να τους ενσωματώσει ουσιαστικά στην ελληνική κοινωνία. Το έχουμε αποδείξει, το έχουμε κάνει πράξη. Θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθούμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας να θέτουμε το ζήτημα του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος στα ευρωπαϊκά φόρα, εξηγώντας ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο ελληνικό, αλλά ένα πρόβλημα βαθύτατα ευρωπαϊκό. Και ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, κύριε Δήμαρχε, δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στην χρηματοδότηση της υπερσύγχρονης δομής, την οποία θα επισκεφθούμε στη συνέχεια, αλλά θα πρέπει να καταλήξει τελικά σε ένα κοινό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο με δίκαιο τρόπο θα επιμερίζει τις ευθύνες διαχείρισης ενός σύνθετου προβλήματος, το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη συνολικά. Και σε αυτήν την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε, ώστε να πείσουμε και εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες θεωρούν ότι το πρόβλημα αυτό δεν τους αφορά, να αλλάξουν στάση και με τον τρόπο τους να συνεισφέρουν σε αυτήν την μεγάλη, σε αυτήν την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια. Κλείνω λέγοντας ότι σήμερα είναι πράγματι μία σημαντική μέρα για το νησί. Είναι μία ακόμα επιβεβαίωση ότι η κυβέρνηση αυτή τηρεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Το είπαμε, το κάναμε. Η δομή της ντροπής κλείνει, η νέα δομή λειτουργεί ήδη. Ο χώρος αυτός, αμφιθεατρικός, πανέμορφος χώρος, αποδίδεται στην τοπική κοινωνία όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.